Άμεση ήταν η απάντηση των αστυνομικών στις δηλώσεις Καμπόσου την Κυριακή ύστερα από τα γεγονότα της Νέας Κίου. Δεν μπορεί να μιλάει χωρίς στοιχεία ο κύριος Καμπόσος, λένε οι αστυνομικοί, εάν έχει στοιχεία να τα καταθέσει στη δικαιοσύνη. Όλοι άκουσαμε τις δηλώσεις του Δημάρχου. Αυτό που έχω να δηλώσω είναι κάτι πολύ σίγουρο και πολύ τετελεσμένο στο γεγονός. Αν θέλει ο κύριος Καμπόσος να καταγγείλει και να διαμορφώσει κάποιες απόψεις, έτσι ώστε αύριο μεθαύριο να αποτελέσουν προπύργιο κάποιων ενεργειών του, ας πάει να κάνει ό,τι θέλει. Από εκεί και πέρα, αν έχει και συγκεκριμένα στοιχεία για αστυνομικούς, να πάει να καταγγείλει στη δικαιοσύνη. Εμείς δεν δεχόμαστε τις γενικότητες, δεν δεχόμαστε να βγαίνει στην τηλεόραση και να κατηγορεί ένα κλάδο το οποίο αυτή τη στιγμή μάχεται με τις όσες δυνάμεις έχει, με τις όσες ελλείψεις έχει κατά της εγκληματικότητας. Είναι γεγονός τώρα ότι προφανώς έχει πρόβλημα το Άργος με την δύναμη, προφανώς έχει πρόβλημα γενικά ο νομός και ακόμα και το Κρανίδι, ο Δήμαρχος Κρανιδίου τι θα έπρεπε να πει δηλαδή. Αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ το ότι ίσως έπρεπε να πάει στη δικαιοσύνη αν έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε μαζί του, αν υπάρχουν επίορκοι αστυνομικοί, να τα καταγγείλει και θα τον στηρίξουμε σε αυτό. Γιατί εμείς, οι καθαροί αστυνομικοί, οι αστυνομικοί που εργάζονται τίμια, θέλουμε αυτό το απόσπασμα να σπάσει, αν υπάρχει. Τώρα από εκεί και πέρα, περιμένουμε τις εξελίξεις και θα ενεργήσουμε και εμείς ανάλογα. Γιατί δεν μπορεί ο καθένας να βγαίνει, είτε είναι δήμαρχος, είτε είναι δημόσιο πρόσωπο, να καταγγείλει χωρίς στοιχεία. Θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο όσον αφορά τις ενέργειες, από εκεί και πέρα το πώς θα αντιδράσουμε στις καταγγελίες, ανυπόστατες καταγγελίες χωρίς στοιχεία.